2019 που θα πραγματοποιηθεί στο ΔΑΚΑ Μιντέου 23-25 Νοεμβρίου με την συμπαράσταση, την υποστήριξη του Δήμου Αμιντέου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και της ΔΕΗ αλλά και της ΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτος έχει το λόγο ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Σπύρος Θεοδωρίδης. Μακεδονίας, κύριε Μοσχοδιακή Ευρωπολιτή, αθλήτριες της Εθνικής Ομάδος, εκπρόσωπε της ΔΕΗ της Δημόσιας Σχέσης, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τη συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασίας που είχαμε συμφωνήσει με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρου της Ελλάδος και υποδεχόμαστε τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών. Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός που συμβαίνει στην πόλη μας, στη γενέτειρα, όπως εμείς το τονίζουμε πάντα και είναι και κοινό συμμετεχτό, στη γενέτειρα του Χάρκορ. Την προετοιμασία στο προηγούμενο διάστημα, μόλις συμφωνήσαμε την διοργάνωση της εκδήλωσης, ήταν διοργανώτης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υποκινέψαμε και το σπίτι μας. Βέβαια θα ήταν πολύ σοβαρή παράληψη να μην ευχαριστήσω και τους εργαλωτές οι οποίοι βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα. Ήταν παλιοί αθλητές, μέλη διοικητικού συμβουλίου των τοπικών ομάδων, αλλά και γονείς των αθλητών μας. Οι αποστολές είναι πολύ πληθείς. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω το νομικό πρόσωπο και τον Φωκάτο Θεόδωρο, ο οποίος ως υπεύθυνος του ΔΑΚ όλο αυτό το διάστημα το έφερε σε μια πολύ καλή κατάσταση, τέτοια που να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε ένα πιο καλά δημοτικά αθλητικά κέντρα. Οι αποστολές, όπως σας είπα, είναι πολυπληθείς. Περιμένουμε πολλούς φιλάθλους το επόμενο διάστημα. Θέλουμε η καρδιά του handball να χτυπάει στο αμύριο αυτές τις ημέρες. Κάτι που θα προωθήσει όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα τα αθλητικά ειδόνια. Έχουμε καλή διαμονή στις αποστολές των ομάδων. Ελπίζω να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν πολλά τις ομορφιές του τόπου μας. Έχουμε επίσης ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Πάντοτε όμως λίγο περισσότερο στη δική μας ομάδα, στην εθνική μας. Θέλω να απευθύνω από αυτή την συνέντευξη που δίνουμε εδώ κάλεσμα σε όλους τους φιλάθλους της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας να έρθουν στο γήπεδο, να υποστηρίξουν όλες τις ομάδες και να παρακολουθήσουν ένα άθλημα το οποίο είναι από τα καλύτερα. Συνδιοργανωτές, όπως υπόθηκε σε αυτή την εκδήλωση, είναι η ΟΧΕ, η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η ΔΕΗ και η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Ο Δήμος Αμιντέου ασχολήθηκε με την παραγόρευση του χώρου, συμμετέχει και οικονομικά σε αυτή την διοργάνωση. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα διεξαχθούν αγώνες πολύ καλοί και ότι θα τιμήσουμε το άθλημα αυτό το οποίο είναι από τα καλύτερα. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως της Ελλάδος, κ. Κώστας Σταματιάδης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να είμαστε πάλι εδώ. Όταν λέω πάλι εδώ, εννοώ στην πολύ όμορφη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην πολύ όμορφη περιοχή που είναι ξεκινάει από την Κοζάνη, το Λεμαίδα, στο Αμπίντεο, στη Φλόρινα. Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ. Εδώ είναι, θεωρούμε ότι είμαστε σπίτι μας και από την ιστορική σημειολογία του χώρου, επειδή από εδώ ξεκίνησε το handball στην Ελλάδα, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε στο σπίτι μας γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάντα μια τεράστια αγκαλιά από τους ανθρώπους που μένουν εδώ και είναι είτε θεσμικοί φορείς είτε απλοί άνθρωποι. Είμαστε σε μία αίθουσα που αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Δήμαρχος του Αμιντέου, υπάρχει ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ, υπάρχει ο πρόεδρος της Ένωσης, υπάρχει ο Γιάννης ο Στρατάκης, ο οποίος είναι και μέλος του ΔΣ.
και βέβαια η περιφέρεια η οποία στηρίζει, αλλά και η περιφερειακή κέντρα. Ήδη σας έχω αναφέρει μια σειρά από χορηγούς, μια σειρά από θεσμούς, από φορείς, οι οποίοι βοηθάνε για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Εκείνο που έχω να πω μόνο είναι ότι πέραν των υπολείπων, πέρα της καλής επιτυχίας σε όλες τις ομάδες και λίγο παραπάνω στη δική μας την εθνική ομάδα, η οποία κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, η εθνική ομάδα των κοριτσιών μας. Κάθε διοργάνωση που κάνουμε, δίνουμε και ένα κοινωνικό στίγμα, το αφιερώνουμε και σε ένα κοινωνικό φορέα. Δεν θα μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους η προσπάθεια ενός φορέα της περιοχής του Αρκτούρου με την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Άρα λοιπόν εδώ που είμαστε θέλουμε να αφιερώσουμε στον Αρκτούρο τα παιχνίδια αυτά και εκτός των άλλων επειδή πάντα εμείς είμαστε ενεργοί, πάντα είμαστε θελοντές γιατί χωρίς εθελοντισμό δεν μπορεί να βγει πλέον το έργο του αθλητισμού στην Ελλάδα. Είμαστε πάντα διάκτυπα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στο να έρθουμε εδώ, στο Αμίντεο, να κάνουμε αυτά τα παιχνίδια, είτε είναι φορείς, είτε είναι εθελοντές. Και θέλω να ευχαριστήσω και κάποιους από τους ανθρώπους που ήταν οι πιονέροι, οι πρωτοπόροι του αθλήματος, που αυτή τη στιγμή τους βλέπω ακριβώς και κάθονται κάτω εδώ πέρα στην συνέντευξη τύπου που δίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, Δημάρχε, για όλα και καλή επιτυχία. Πολύ. Η ΔΕΗ είναι υποστηρικτής και αυτής της διοργάνωσης, όπως ήταν και στην Κοζάνη στον Αγώνα Ελλάδα Σκόπια πριν από ένα μήνα. Ο Προϊστάμενος Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, ο κύριος Δημήτρης Καμαρίδης. Ως οικοδεσπότη που μας φιλοξενεί, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρησης που μας τιμά και μας συμπεριλαμβάνει στους χορηγούς της Ομοσπονδίας. Και να συγχαρώ αυτές τις εκπληκτικές ομάδες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών για την αγωνιστικότητα, για το πάθος και το ήθος που διαθέτουν και μας χαροποιούν όλους και με τον αγώνα τους και με τα αποτελέσματα που φέρνουν. Εκ μέρους της ΔΕΗ ΑΕ και του Προέδρου του ΔΣ του κυρίου Παναγιωτάκη θέλω να σας πω ότι έχουμε αυξημένη ευαισθησία σε ζητήματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, παιδείας, υγείας και αθλητισμού και η ΔΕΗ ΑΕ είναι χορηγός σε όλες τις εθνικές ομάδες της πατρίδας μας και στηρίζει διάφορες δραστηριότητες όπως οι αγώνες ή οι αυριανοί μεθαυριανοί στην περιοχή. Σας ευχαριστώ όλους. Να καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου όλους τους παρευρισκομένους, όλες τις αποστολές που εδώ και δύο μέρες ο παλμός του γυναικείου χάντμπολ, η καρδιά του χάντμπολ χτυπάει στη γενέτειρά της στην πόλη του Αμιντέου και στον νομό Φλόρινας. Σίγουρα να ευχαριστήσω όμως όλους τους παράγοντες που συμβάλλανε σε αυτήν εδώ τη μεγάλη προσπάθεια αλλά και σε αυτό το μεγάλο τουρνουά των έξι παιχνιδιών που θα αρχίσουν αύριο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Κύρια την Ομοσπονδία, πέρα από την πλευρά της Ένωσης, όμως η μεγάλη προσπάθεια δίπλα στο άθλημα του χάντμπολ το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε αυτή τη νέα αθλητική περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, μετά το παιχνίδι και από στη Λευκόβρηση Κοζάνης, με την αντρική ομάδα, πάλεται η Δυτική Μακεδονία. Και νομίζω ότι όλη η συγκίνηση που θα νιώσουμε αυτό το τριήμερο θα είναι, νομίζω, το αποκορύφωμα του χάντμπολ πανελλήνια και γιατί όχι πανευρωπαϊκά. Οπωσδήποτε όμως η συμβολή των χορηγών και κύρια η αιχμή του δόρατος των χορηγιών με την ΔΕΗ δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις όπως και η αυτοδιοίκηση που παίζει τον πρωταγωνιστικό και πρωταρχικό ρόλο της σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το τουρνουά το αυριανό, μεθαυριανό και της Κυριακής, η Συμβουλή του Δήμου Αμιντέου, η οποία δεν είναι απλά φιλική, αλλά πλέον είναι ένα κομμάτι μεγάλο του ελληνικού χάντμπολ, από τη στιγμή που και η γυναικεία ομάδα έχει αρκετό καιρό τώρα την έδρα της στο ΔΑΚ Αμιντέου, αλλά χωρίς τον Δήμο Αμιντέου δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα παιχνίδια και αυτές οι διοργανώσεις και οι μελλοντικές βέβαια που έρχονται μπροστά μας. Με τον Δήμαρχο του Αμιντέου πρωταγωνιστή, αλλά και όλους τους παράγοντες, πέρα από τους χορηγούς και τους παράγοντες του Χάντμπολ Πανελλήνια, τοπικά και Πανελλήνια, εγώ θέλω να ευχαριστήσω σίγουρα όμως και ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής του Αμιντέου, των περιχώρων αλλά και του νομού Φλόρινας, ότι χωρίς αυτούς τους παράγοντες, χωρίς τα τοπικά σωματεία, δεν θα μπορούσαμε να στεκόμαστε επάξια σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Όπως επίσης και η περιφέρεια που συμπαραστέκεται της Δυτικής Μακεδονίας, όπως προείπα και με την αιχμή του δόρατος, τον Δήμο Αμιντέου, τον Δήμαρχό μας, που βοηθάει πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο team των κοριτσιών μας, να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, να ευχαριστηθούν αυτά τα παιχνίδια τα τρία, να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για το γυναικείο ελληνικό handball. Σίγουρα η προσπάθεια των προπονητών και όλου του team που είναι δίπλα στα κορίτσια, νομίζω ότι δίνουν το καλύτερο εαυτό τους και έχει αποδειχθεί το τελευταίο καιρό με την προετοιμασία που κάνουν, και ευελπιστούμε όλοι να έχουν τα αντίστοιχα καλά αποτελέσματα για να χαρούμε όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και την επιτυχία του handball γενικότερα αλλά και του γυναικείου handball στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Δύο λόγια, όχι πολλά, γιατί δεν κουράζουμε κιόλας. Εγώ θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο που δεχτήκανε και στηρίξαν την πρόταση να γίνει η διοργάνωση αυτή του προκριματικού ομίλου της Εθνικής Γυναικών στην πόλη του Αμιντέου. Πρόταση βέβαια χωρίς την υποστήριξη του Δήμου, καταρχάς, την καθοριστική, θα έλεγα, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές, αλλά και την ενθάρρυνση της περιφέρειας. Βέβαια, όσοι ΔΕΗ συμπαραστέκεται σε εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε τέτοιες διοργανώσεις και την ευχαριστούμε επίσης, αλλά προηγήθηκε όλων και εδώ πρέπει να αποδώσουμε αυτή τη τιμή στο Διοικητικό Συμβούλιο που προηγήθηκε η απόφαση του να γίνει τα παιχνίδια εδώ πέρα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Το αγωνιστικό κομμάτι θα το αναπτύξουν ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, ο κ. Δανίδος, και η Έλσα η Μάστα, καθημερινός των αθλητών, η αρχηγός της ελληνικής ομάδας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε Δήμαρχε. Καλά παιχνίδια, να τα απολαύσει ο κόσμος και να επιμείνω στο κάλεσμα προς τους κατοίκους της περιοχής μας να έρθουν, να απολαύσουν, να χαρούν το άθλημα της χειροσφαίρισης τις τρεις αυτές βραδιές, ξεκινώντας από αύριο μέχρι την Κυριακή, που θα είναι ένα αθλητικό πανηγύρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταντάκη. Πριν περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος, να ακούσουμε δύο λόγια από την κυρία Άννα Γκάτσιου, που είναι εκπρόσωπος του Αρκτούρου, όπως είπαμε, όπως είπε ο κύριος Γενικός, για το κοινωνικό προφίλ της εκδήλωσης. Εγώ είμαι χρόνια αθλητρία του handball και χαίρομαι για αυτή τη διοργάνωση διπλά, γιατί αντιπροσωπεύω και τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και του περιβάλλοντος, ως εργαζόμενη της μεγαλύτερης ελληνικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, του Αρκτούρου. Δεν έχω να πω πολλά. Σίγουρα θα είμαστε τρεις μέρες στο γήπεδο για να υποστηρίξουμε και να χειροκροτήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε την Εθνική μας ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος των Ομοσπονδιακών της Εθνικής Γυναικών, κύριο Μενέλα, ο Δανίλο. Καλησπέρα και από μένα.
Καταρχήν, θα ήθελα να σα πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη γενέτειρα του Χάρτη στην Ελλάδα, στο Παμπίλιο και στην έδρα τη Εθνική Ομάδα Γυναικών. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του φορεί οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να έρθει η Εθνική Ομάδα για ακόμα μια φορά εδώ πέρα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο προγραμματικό όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο. Για το αγωνιστικό κομμάτι των τριών επόμενων μηνών που έρχονται, σαφώς και για μας είναι ένα αρκετά δύσκολο έργο. Προερχόμαστε από το τέταρτο τρίτο δυναμικότητας, έτσι σε θεωρητικό επίπεδο είμαστε η ασθενέστερη ομάδα, αφού όμως μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο κίνητρο να το διαψεύσουμε και να αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου, ότι δουλεύουμε πολύ μεθοδικά, πολύ συστηματικά και θα κοιτάξουμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, για οποιαδήποτε νίκη μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό που έχω να υποσχεθώ σε όλο το κοινό το οποίο θα έρθει στο γήπεδο είναι ότι τα κορίτσια μας από το πρώτο λεπτό έως το 60 θα παλέψουν για κάθε μπάλα, σε κάθε άμυνα, σε κάθε επίθεση, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα να είναι ανταγωνιστικές για την εθνική ομάδα η οποία το αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τις αθλήτριες της εθνικής μας ομάδας, εκπροσωπή με τη Σάβετ Μάστερ. Είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βεβαίως, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Βίτσκα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω και εκ μέρους όλων των αθλητριών, όλους τους φορείς που έχουν συμβάλει για να μπορούμε εμείς να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι μας, να δώσουμε τον καλύτερό μας για αυτό μπροστά στο κοινό που θα έρθει να μας στηρίξει, ελπίζω. Θέλω να κάνω και ένα κάλεσμα και όλο στον κόσμο εδώ του Αμιντέου και της γύρω περιοχής. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάνε το handball. Στο παρελθόν, σε αντίστοιχα προβληματικά που είχαμε παίξει εδώ, ήταν συγκλονιστικό ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο και μας στήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τους καλώ να κάνουν το ίδιο και τώρα, να γίνει ο κόσμος ένα μαζί μας, να στηρίξει την κάθε μας προσπάθεια και εμείς θα τους ανταμείψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός του γηπέδου. Θέλω να πω επίσης ότι δεν είναι το πιο εύκολο έργο που έχουμε, αλλά μας δίνει ένα κίνητρο το ότι είμαστε μέσα στην έδρα μας. Έχουμε πολλούς λόγους να παίξουμε καλά. Υπάρχει πίστη και εμπιστοσύνη στο πλάνο μας. Υπάρχει άψογη συνεργασία ανάμεσα στους προπονητές και τα υπόλοιπα κορίτσια. Είμαστε έτοιμες τουλάχιστον ψυχολογικά να αντιμετωπίσουμε την κάθε ομάδα. Έχουμε κάνει προπόνηση και στο βίντεο και σε αγωνιστικό κομμάτι. Θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο, είναι το μόνο σίγουρο αυτό και σας ευχαριστώ από τον προτέρων για τη στήριξη. Αν είναι εύκολο μια συνοπτική ανάλυση των αντιπάλων, αν έχετε εικόνα, δηλαδή πώς πάνε τη δυναμικότητά τους. Βεβαίως. Ή ομοσπονδιακός. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, όπως προείπα, ο όμιλος εμαρτίζεται από 4 ομάδες και εμείς προερχόμαστε από το τέταρτο τμήμα δυναμικότητας με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη θέση στον όμιλο. Η Λευκορωσία είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, συμμετέχει πάντα σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι σε διαφορετικό επίπεδο από το δικό μας. Από εκεί πέρα η Πορτογαλία είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία 10 χρόνια έχει επενδύσει πάρα πολύ στο handball και σε άντρες και σε γυναίκες και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται συνέχεια. Εμείς τους αντιμετωπίσαμε στους μουσιακούς αγώνες το καλοκαίρι και καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά πιστεύω και έχω πει στα κορίτσια μου ότι πρέπει να το κοιτάξουμε στα μάτια, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Η τρίτη ομάδα είναι η Ιταλία, η οποία η Ιταλία και αυτή την τελευταία πενταετία έχει οργανωθεί πάρα πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο η οργάνωσή της, και σε άντρες και σε γυναίκες. Το δείχνουν και θα το δείτε και από την αποστολή της, ότι είναι πολυπληθής και σε προσωπικό και σε αθλήτριες. Τους αντιμετωπίσαμε στους μουσιακούς το καλοκαίρι, τηθήκαμε με 5 πόντους διαφορά, δεν πιάσαμε καλά επίπεδα απόδοσης, έχουμε δει τα λάθη μας και τα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και πιστεύω ότι με μια καλή απόδοση αύριο εγώ και στα κορίτσια μου να κοιτάξουμε την νίκη στα μάτια. Ο κύριος Χάρης της Εθνικής Μακεδονίας που εδρεύει στο ΔΑΚΑ Μιντζέου. Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ και είναι και για τα 6 παιχνίδια, για τις 3 ημέρες. Έχουν μείνει εισιτήρια, οπότε μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο να προμηθεύεται τα εισιτήρια για τους αγώνες. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση,
Ολοκληρώσαμε φωτογραφίες